Ξεκινάω την σημερινή εκπομπή καλωσορίζοντας και καλησπερίζοντας τον κύριο Μάκη Βορύδη, πρώην Υπουργό και υποψήφιο βεβαίως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην βουλευτή βεβαίως στην Ανατολική Αττική. Κύριε Βορύδη, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Ξέρω ότι και τις επόμενες ημέρες θα βρεθείτε τακτικά σε περιοδίες κλιμακίων σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, αν δεν κάνω λάθος. Ισχύει, ναι. Έχει να κάνει η επίσκεψή σας... Θα είμαι ναι. στη Φλόρινα, στο Κιλκής και στην Πιερία, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Λένε πως η επιλογή του Μάκη Βορύδη και άλλων στελεχών να περιοδεύσουν στην Κεντρική Μακεδονία σε περιοχές όπου κόμματα όπως η Ελληνική Λύση αλλά και η Νίκη είχαν πολύ υψηλά ποσοστά, κύριε Υπουργέ, έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των προς τα δεξιά διαρροών. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι ο πολιτικός λόγος που αναπτύσσουμε συνολικά, δεν λέω ότι το αναπτύσσω εγώ, αλλά ο πολιτικός λόγος που αναπτύσσουμε συνολικά θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό αγγίζει και καλύπτει, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω, τους ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν εθνικές και πατριωτικές ευαισθησίες. Αυτούς δηλαδή που σε τελευταία ανάλυση ενδιαφέρονται και θεωρούν ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν πολιτικές που διατηρούν και υπερασπίζονται την εθνική μας ταυτότητα, την εδαφική μας ακεραιότητα, την εθνική μας κυριαρχία. Νομίζω ότι δεν θα βρουν μια, αν θέλετε, κυβέρνηση πιο στρατευμένη, πιο αφοσιωμένη, έμπραχτα σε αυτούς τους στόχους. Το λέω γιατί στην πραγματικότητα ποια είναι η κυβέρνηση η οποία έχει κάνει το μεγαλύτερα και εξοπλιστικά προγράμματα όλη την τελευταία 15ετία. Εμείς δεν είμαστε η κυβέρνηση που παραγγείλαμε τα Ραφάλ, τα F-35, τις φρεγάτες, που κάναμε την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, που έχουμε αναπτύξει στρατηγική εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ, που αποκρούσαμε κάθε σχέδιο της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα, που διεθνοποιήσαμε στην πραγματικότητα όλη αυτή την τουρκική προκλητικότητα, παίρνοντας σειρά δηλώσεων υπέρ της Ελλάδος, ακόμα και από χώρες οι οποίες έχουν πολύ ισχυρούς δεσμούς και συμφέροντα με την Τουρκία. Αυτό είναι επιτεύγματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της πολιτικής που εγκατέλειψε το δόγμα του κατευνασμού και ενίσχυσε την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας. Το ίδιο δεν έχει γίνει στα ζητήματα της διαχείρισης παράνομης μετανάστευσης. Δεν είναι αυτή η κυβέρνηση που παρέλαβε το 80% των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη να περνάνε από την Ελλάδα και κατέβασε αυτό το 80% στο 5%. Όπου αυτό πάλι δεν έγινε τυχαία, έγινε γιατί ακολουθήθηκαν συγκεκριμένες πολιτικές. Κύριε Υπουργέ, μιας και λέτε για το μεταναστευτικό, ζούμε τώρα και μάλιστα ο υπηρεσιακός υπουργός Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη ανεβαίνει στον Εύρο αφού πέρασε σήμερα το πρωί από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ένα νέο κύμα μεταναστευτικής πίεσης στον Εύρο. Δεν ξέρω αν το εισπράτετε κι εσείς και αν πιστεύετε ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτό. Το καταλαβαίνουμε και το παρακολουθούμε με πάρα πολύ ανησυχία. Και εδώ, με συγχωρείτε, είναι ένα ακόμα σημείο στο οποίο θέλω να υπογραμμίσω τις τεράστιες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ με την επιλογή της απλής αναλογικής. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν είχαμε απλή αναλογική σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, θα είχαμε μια κυβέρνηση με τα σωστά αυτά έτσι όπως κατεγράφησαν στις προηγούμενες εκλογές. Θα είχαμε μια κυβέρνηση και χωρίς βεβαίως εδώ να λέω κάτι αρνητικό για την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι μια πολιτική κυβέρνηση με πλήρες αρμοδιότητες και με πλήρη εξουσιοδότηση έχει άλλες διαφορετικές δυνατότητες σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο διπλωματικό. Με πάρα πολύ σεβασμό το τονίζω στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αλλιώς μιλάει ένας υπηρεσιακός υπουργός εξωτερικών, αλλιώς μιλάει ένας εκλεγμένος υπουργός εξωτερικών με πλήρη καθήκοντα. Άλλες πολιτικές θα ασκήσει ένας υπουργός προστασίας του πολίτη, ο οποίος έχει, ας το πω, πλήρη καθήκοντα και έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση και το κοινοβούλιο που χρειάζεται για να το στηρίξει. Άλλο είναι εκείνο το οποίο θα κάνει ο υπηρεσιακός υπουργός, ο οποίος εξαντλώντας, αν θέλετε, την εντολή που έχει, όμως κακά τα ψέματα είναι πολύ πιο περιορισμένες οι δυνατότητές του. Άρα, αναγνωρίζοντας τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλει για την αντιμετώπιση του θέματος της υπηρεσιακής κυβέρνηση, από την άλλη μεριά είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε άμεσα και γρήγορα μια κυβέρνηση με πλήρες αρμοδιότητες, προκειμένου να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά της. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα, ξέρετε, που συνορεύει με την Ελβετία. Είμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά. Υπάρχουν δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να παίρνονται. Απαιτείται συνεχής εγρήγορση. Και το βλέπετε τώρα ξανά να συμβαίνει κάτι το οποίο μας είχε απασχολήσει στους πρώτους μήνες της θητείας της προηγούμενης κυβερνήσεως.
Να σας πάω ακριβώς δίπλα, κύριε Υπουργέ, από τον Εύρο στη Ροδόπη. Και βλέπω πως το εκλογικό αποτέλεσμα στον νομό της Ροδόπης, όπου ήταν ο μοναδικός όπου ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, είχε υψηλότερα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία σε όλη την επικράτεια, έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος έβαλε θέμα της στάσης του τουρκικού προξενείου Κομωτινής. Τι γίνεται εκεί? Εκεί γίνονται τα προφανή. Είναι δυνατόν να υπάρχει Έλλην βουλευτής, μειονοτικός ή μη μειονοτικός, θα πω εγώ, μου είναι αδιάφορο το θρησκευμά του, ο οποίος όμως θα βγαίνει και θα παίρνει θέσεις για πράγματα που η ελληνική εξωτερική πολιτική αλλά και η ελληνική εσωτερική πολιτική τα έχει λελειμμένα, όπως είναι το ζήτημα της ταυτότητας και του χαρακτήρα της μειονότητας. Αυτά τα πράγματα έχουν ρυθμιστεί από τις συνθήκες. Ξέρουμε ότι η μειονότητά μας εκεί είναι μουσουλμανική μειονότητα, είναι Έλληνες πολίτες, απολαμβάνουν πλήρη θρησκευτική ελευθερία και έχουν πλήρως προστατευμένα τα ατομικά τους δικαιώματα στα ζητήματα αυτά. Αλλά αυτός ο συλλογικός προσδιορισμός που γίνεται και μάλιστα γίνεται από τον συγκεκριμένο βουλευτή, από τον συγκεκριμένο υποψήφιο τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο χαρακτηρισμός της μειονότητας ως τουρκικής, αυτό είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο και ουσιαστικά συμπράττει και συμπολιτεύεται με τις αντιλήψεις τις οποίες προσπαθεί να προωθήσει η Τουρκία και δια του προξενείου στην περιοχή. Εδώ λοιπόν γεννιούνται δύο ζητήματα. Το πρώτο και βασικό ζήτημα το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνεχίσει να είναι υποψήφιός του, ο συγκεκριμένος, σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και υιοθετεί αυτή τη θέση. Τη θέση την οποία σας προανέφερα. Ο οποίος, ας το πω εγώ, δεν κοιτάζω εδώ τις προθέσεις του και τις εσωτερικές του πεποιθήσεις, αλλά αυτές εξωτερικεύονται. Παίρνει πολιτικές θέσεις με βάση αυτές. Συμμετέχει και αποδέχεται αυτούς τους τίτλους και αυτούς τους χαρακτηρισμούς που αφορούν τη μειονότητα και τα σωματεία που σχετίζονται με αυτή την προσπάθεια που κάνει το προξενείο στην περιοχή. Άρα λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να μας πει κάτι γι' αυτό ή δεν τον απασχολεί? Μάλιστα. Ή θεωρεί ότι εδώ είμαστε στο επίπεδο της πατριδοκαπηλείας και κακώς το θέτουμε και τα αναδεικνύουμε? Επαναλαμβάνω, μιλάμε τώρα για έναν υποψήφιο βουλευτή, ενδεχομένως αύριο βουλευτή, με αυτή την ατζέντα θα εκλεγεί. Και είναι κάτι το οποίο το αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πράγμα? Κύριε Υπουργέ, σήμερα βρεθήκατε στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και διαβάζω δήλωση με αφορμή μια χθεσινή σας τοποθέτηση σε τηλεοπτική σας συνέντευξη για το αν και κατά πόσο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μπορεί να προχωρήσει σε μια κοστολόγηση προγραμμάτων. Και ο κύριος Τεμπονέρας ανέφερε σε εσάς, ανέφερε και για εσάς. Οι δηλώσεις Βορύδη εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο και είναι εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Σκέρτσο, και τον φέρουν αντιμέτωπο με τη βαριά κατηγορία της πλαστογραφίας. Τι απαντάτε, κύριε Βορύδη? Ναι, αυτά να διευκρινίσω, εγώ δεν είπα τίποτα για πλαστά. Όχι, όχι, μετέφερα τη δήλωση του κυρίου Τεμπονέρα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά αποπειράτε μία πολύ μεγάλη διαστρέβλωση. Εγώ τι είπα? Σε μία συζήτηση, η οποία θα μου επιτρέψετε να σας πω, έχει γίνει πλήστες όσες φορές στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να συνεχίσουμε να την κάνουμε. Ποια ήταν η συζήτηση, να συνδέσουμε λίγο τους τηλεθεατές σας με τα προηγούμενα που λέω. Η συζήτηση ξεκίνησε από την κοστολόγηση του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ. Ενεφανίστη λοιπόν ένα κείμενο, το οποίο το ενεφάνισε ο κύριος Κέρτσος, και είπε λοιπόν ότι αυτό το κείμενο ουσιαστικά προέρχεται από το Γενικό Λογιστήριο, το οποίο τι έλεγε? Ότι η κοστολόγηση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το πρόγραμμά του 20 δις είναι απολύτως ανακριβής, απολύτως υποτιμημένη, και η πραγματική κοστολόγηση είναι στα 80 δις. Αυτή ήταν η δημόσια συζήτηση. Για να αμφισβητήσει την εγκυρότητα της προσέγγισης που έκανε τότε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Κέρτσος, αμφισβήτησαν την προέλευση του εγγράφου. Και είπαν ότι δεν προέρχεται από το Γενικό Λογιστήριο. Διευκρίνησα, όχι τώρα, ήδη από τότε, και διευκρίνησε η κυβέρνηση, ότι υπό την έννοια της τυπικής προελεύσεως από το Γενικό Λογιστήριο, πράγματι δεν προέρχεται. Δηλαδή είναι ένα κείμενο που να φέρνει σφραγίδα και υπογραφή του Γενικού Λογιστηρίου. Δεν υπάρχει και αυτό το πράγμα. Επομένως δεν τίθεται και θέμα πλαστότητας. Τι υπάρχει όμως? Ότι αυτό πράγματι είναι κείμενο το οποίο έχει συνταχθεί, μελετηθεί και τα ποσά του έχουν προσδιοριστεί από ανθρώπους που είναι στο Γενικό Λογιστήριο και κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν προέρχεται τυπικά από το Γενικό Λογιστήριο. Πλην όμως η ακρίβεια των ποσών είναι που έχει σημασία για τη συζήτησή μας.
Εδώ λοιπόν για να λύσουμε το θέμα, γιατί το μείζω σε αυτή την κουβέντα, δεν είναι η προέλευση του εγγράφου. Επαναλαμβάνω, η προέλευση του εγγράφου είναι από ανθρώπους του Γενικού Λογιστήριου. Προφανώς δεν τίθεται θέμα πλαστότητας, προφανώς αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να βρίσκονται στην χωρία των fake news και της διαστρέβλωσης δηλώσεων. Σωστά. Αυτά τα έχουμε συνηθίσει, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν περιμέναμε και ότι θα αλλάξει, επειδή είχε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Εγώ τουλάχιστον καθόλου δεν το περιμένω. Προσέξτε όμως, ποιο είναι το μείζον σε αυτή τη συζήτηση, σε τελευταία ανάλυση. Τελικά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κάνει 20 δις ή 80 δις. Ωραία, να πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι κάνει 20 δις και καλή κοστολόγηση. Σωστά. Γιατί τώρα ταλαιπωρεί τον εαυτό του και ταλαιπωρεί και εμάς. Και να το πω αλλιώς, δεν μας επιφέρει και ένα έτσι πολύ ισχυρό χτύπημα, πηγαίνοντας ο ίδιος μόνος του σε έναν δημόσιο φορέα, θέλει να είναι το Γενικό Λογιστήριο, δεν θέλει να είναι το Γενικό Λογιστήριο, γιατί μπορεί να υπάρχουν νομικά θέματα ή να μην υπάρχουν, το Γραφείο Προϋπολογισμού, της Βουλής. Και δεν πάει το πρόγραμμά του στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής να ζητήσει να το κοστολογήσουν. Γιατί το πήγε η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βορύδη. Βέβαια. Βέβαια το πήγε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί το πήγε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά γιατί το συνδέεται. Επιτρέψτε μου να τελειώσω το συλλογισμό μου και από το αν το πήγε η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Εγώ σας λέω ότι δεν το πήγε η Νέα Δημοκρατία. Και είναι κακή η Νέα Δημοκρατία. Θα σας πω γιατί το πήγε και θα σας πω γιατί έχει γίνει αυτό σε δύο λεπτά. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάθε λόγο να το πάει. Εις απόκρουση αυτού που υποτίθεται ότι είναι στρατώδης ισχυρισμός υπερκοστολογήσεων από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει κάθε λόγο να το πάει. Να πει ρε παιδιά, με συγχωρείτε, τι μου λέτε ότι κάνει 80 δις. Όχι, κάνει 20 δις. Έχω πεποίθηση στην εκτίμησή μου. Το στέλνω στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Θα το βγάλει 20 δις. Θα σας το τρίψω στη μούρη. Που λέτε αυτά τα ψέματα για τα 80 δις. Τι σχέση έχει με το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Πάμε όμως στο τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς αυτό. Η Νέα Δημοκρατία μόνη της έχει κοστολογήσει το πρόγραμμά της. Το έχει κοστολογήσει. Όχι βέβαια. Για εξηγήστε μας. Παρακαλώ. Πάμε τώρα. Ό,τι έχουμε πει και βρίσκεται στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Για να περιληφθεί στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα έχει πάει στο Γενικό Λογιστήριο και έχει κοστολογηθεί. Μάλιστα. Υπάρχουν πράγματι τρία μέτρα τα οποία είναι αμιγώς προεκλογικά και δεν έχουν περιληφθεί στο μεσοπρόθεσμο. Σωστά. Έχουν όμως περιληφθεί στο Σύμφωνο Σταθερότητας, το οποίο επίσης έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το Σύμφωνο Σταθερότητας έχει κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο. Άρα λοιπόν, όχι γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι, ούτε γιατί είμαστε επιμελέστεροι, αλλά γιατί είμαστε στην κυβέρνηση. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να τα κάνουμε, κύριε, στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Κύριε, και γι' αυτό λέμε ότι το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο από το Γενικό Λογιστήριο. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, τώρα για το κλείσιμο κάτι της τελευταίας στιγμής με αφορμή και τις εξελίξεις στην διακομματική. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πάμε τώρα σε ένα debate πριν τις 21 Μαΐου, σε ένα debate όλοι μαζί, οι κοινοβουλευτικοί αρχηγοί. Και μετά πάμε και σε ένα τέτα-τέτ debate στις δεύτερες εκλογές, αν χρειαστούν, με τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, γιατί να μην πάτε σε debate, επειδή ήταν 40-20 το αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται ένα τέτα-τέτ. Έχει κανένα νόημα τώρα αυτό το τέτα-τέτ. Με 40-20. Αυτά έχει ένα νόημα να είμαστε οι δυο μας, να είναι οι δυο τους για την ακρίβεια, να είναι Μητσοτάκη. Άρα δεν υπάρχει εκλογικό διακύβευμα, λέτε, υπάρχει, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει. Τώρα ούτε ο Τσίπρας δεν τα λέει αυτά. Δηλαδή και ο Τσίπρας, άμα δείτε, λέει κάτι λέει για την αλλαγή των συσχετισμών, να υψώσουμε ανάγχωμα στην ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, λέει κάτι τέτοια. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί τώρα στα σοβαρά κάποιος ότι θα ανατρέψει ένα αποτέλεσμα 40-20. Άρα στην πραγματικότητα εξακολουθεί να ισχύει κάτι που έλεγα την προηγούμενη φορά, μόνο που τώρα υπάρχει, ας το πω, η κατάφαση και η ενίσχυση αυτής της θέσης που παρουσιάζαμε προεκλογικά, την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, ότι η μόνη κυβερνητική πρόταση αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Εγώ δέχομαι όλη την κριτική πια που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχει μια ιδιομορφία αυτή η προεκλογική περίοδος, ότι κανονικά εδώ υπάρχουν, ας πούμε, στις εκλογές ανταγωνιστικά προγράμματα που μάχονται για το ποιο θα γίνει κυβερνητικό πρόγραμμα. Τώρα εδώ στην πραγματικότητα όλοι έχουν πάρει τη θέση τους. Δηλαδή δεν αμφισβητείται, νομίζω, βάσιμα από κανέναν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει τον πόνους των Εδρών και ότι, ας το πω, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκονται στον χώρο της αντιπολίτευσης. Εγώ δέχομαι τα σχόλια τους ως ήδη αντιπολιτευόμενα σχόλια, τα πούμε, τα συνεκτιμούμε, απαντούμε σε αυτά,
Αλλά ας το πω με αυτή τη θέση. Νομίζω ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών, το κρίσιμο, είναι η επανακατάφαση του αποτελέσματος των προηγουμένων εκλογών, η ενίσχυση, θα έλεγα, του αποτελέσματος αυτού, ώστε κυρίως να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Για μένα η αυτοδυναμία εξακολουθεί και αποτελεί κρίσιμο επίδικο αυτών των εκλογών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βορύδη, για τη συζήτηση και την παρουσία σας στην TV100. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.